Εμείς δεν θεωρούμε ότι διακρίνεται από ανικανότητα αυτή η κυβέρνηση. Αυτό που λέμε ότι διακρίνεται από επιλεκτική ανικανότητα. Είναι ανίκανη όταν πρόκειται να καλυφθούν ανάγκες καθημερινές των περισσότερων του λαού. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι μερικά χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που και τότε είχε ανακύψει πολύ έντονο το πρόβλημα των δημόσιων συγκοινωνιών, και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες και αιτήματα και διεκδικήσεις. Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε κυβέρνηση εννοώ, είχε πει ότι δεν μπορούμε να γεμίσουμε την Αθήνα λεωφορεία και δεν μπορούμε να αγοράζουμε καινούργια λεωφορεία. Θέλω να πω ότι υπήρχε όντως χρόνος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και φυσικά να βρεθεί και το κατάλληλο προσωπικό. Γιατί εσείς δεν είσαστε κρατιστές, αλλά πρέπει να πούμε ότι όταν μπαίνει, η εμπειρία αυτό δείχνει τόσα χρόνια, όποτε έχει μπει το κέρδος, το επιχειρηματικό μέσα, τότε αυτό σημαίνει κακής ποιότητας υπηρεσίες για τους πολλούς και με υψηλό κόστος. Κάτι που το είδαμε σε μεγάλο βαθμό και με δραματικό τρόπο, με τραγικό τρόπο, στο έγκλημα στα Τέμπη. Και πρέπει να πούμε ότι ένα χρόνο μετά, ενάμιση χρόνο, πάμε για τα δύο, ναι, δεν έχει γίνει τίποτα στην φωνική αυτή γραμμή. Έχουμε επανειλημμένα ατυχήματα ή παρολίγων ατυχήματα, ευτυχώς μόνο ατυχήματα. Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας σοβαρά. Τα αναδεικνύει διαρκώς η παράταξή μας, η ΔΕΣΚ, στους σιδηροδρομικούς. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό για τις οποίες δεν ακούσαμε τίποτα. Κάτω από το παλιό οργανόγραμμα, που είναι ήδη μειωμένων απαιτήσεων, σύμφωνα με το παλιό οργανόγραμμα, περισσότερες από τις μισές θέσεις είναι κενές. Επίσης, είναι αλήθεια δεν είναι ότι η Hellenic Train, αυτή η απαράδεκτη εταιρεία στην οποία πουλήθηκε η Τρενοσέ μετά το σπάσιμο του ΟΣΕ σε εταιρείες προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί, είναι αλήθεια ή όχι ότι επιδοτείται με 65 εκατομμύρια για να προσφέρει έργο σε άγονες γραμμές? Άγονη γραμμή, μία γραμμή που έχει χώρα. Και κάτι άλλο. Η 717 ολοκληρώθηκε. Οι υπόλοιπες συμβάσεις ολοκληρώθηκαν. Για τα τρένα. Για τα τρένα. Ναι. Θα μιλήσουμε ποτέ συνολικά για το θέμα των σιδηροδρόμων? Αντιθέτως, την άκουσα, την παρακολούθησα. Και αναλυτικά υπόθεσαν όλα. Ναι, αλλά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά και αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι, δεν έχουν. Οι συμβάσεις οι υπόλοιπες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα είναι πού μπαίνει η προτεραιότητα. Και φάνηκε και από την ενημέρωση σήμερα ότι προτεραιότητα έχει ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, κάτι που εξυπηρετεί τους νατοικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και δείχνει και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όχι τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φυσικά, αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Φυσικά, δεν είπα εγώ να μην συνδεθεί, αλλά αυτό έχει εντάξει σε σχεδιασμένο, σε συντηρημένο σχεδιασμό. Και ένα τελευταίο. Είπατε για το μεγάλο κόστος που έχει αποκατάσταση και η διόρθωση των προβλημάτων στη γραμμή. Στη Θεσσαλία μόνο. Στη Θεσσαλία. Εκεί πέρα λοιπόν πηγαίνετε πάλι με όρους και στα έργα αυτά, πάτε με όρους ιδιωτικού κόστους ωφέλους. Πώς θέλεις να πω. Τι θέλω να πω. Ακούστηκε και σήμερα στη Βουλή, μόνο για τον καθαρισμό των δέντρων στις γραμμές, ναι, αλλά είναι δεικτικό των προτεραιότητων όμως. Πάντως αυτό που είδαμε. 5,8 εκατομμύρια εκεί πέρα, τη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι Θεσσαλία αυτό. Όχι, δεν είναι για Θεσσαλία. Αυτό που είδαμε πάντως. Είναι ένα παράδειγμα. Αυτό που λέτε, κυρία Εκτενά, ήταν τραγέλαφος αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τα δέντρα στις γραμμές. Ναι, να πω όμως κάτι. Δηλαδή, το να καυγαδίζουν τα δασαρχεία με τον ΟΣΕ και την Τρενοσέ, ποιο πρέχει. Καλά, αυτό δεν είναι μόνο εκεί. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ σε αυτό το κράτος, γιατί δείχνει πώ. Γιατί έτσι και διαμοιράζονται οι ευθύνες, ναι. Και βέβαια δεν γίνεται και τίποτα και έρχεται σαν από μηχανής θεούς πάντα η επιχειρηματικότητα να δώσει τη λύση. Δηλαδή να δοθεί η λύση σε κάποιο μικρό ή μεγάλο εργολάβο. Αυτό που γίνεται τώρα για τα δέντρα, γι' αυτό το ανέφερα, παλιότερα αυτό γίνονταν από τακτικό προσωπικό. Τώρα έχει σπάσει ΟΣΕ, έχουν απογυμνωθεί οι υπηρεσίες και βέβαια γίνονται όλα μέσω εργολαβίας που κοστίζουν παραπάνω και ανεβάζουν το κόστος. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Καταρχάς θα έχουμε το νέο ΟΣΕ. Ο οποίος εισπάει ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε φοροδοσία. Κύριε Χτενά, τα 4 δις που πλήρωνε το χρόνο στην υγεία ο Τσίπρας,
Τώρα ο κακός Μητσοτάκης πληρώνει τον τελευταίο προπολογισμό 6 δις. Αυτά τα δύο πάνω δις. Πώς πιστεύετε βρεθήκανε? Όχι, επειδή κάναμε ρεφενέ μεταξύ μας εδώ. Παρατάφτα το 40%. Κάναμε ρεφενέ μεταξύ μας. 40% είναι ιδιωτική δαπάνη. Το χρόνο. Το 40% είναι ιδιωτική δαπάνη, κύριε Κοντά. Το 7 μήνο του Ιανίου που πέρασε, το πρώτο 7 μήνο του έτους, αν συγκρίνουμε πέρυσι και φέτος με τη δικιά σας κυβέρνηση, έχουμε μισό δις λιγότερες δαπάνες για υγεία και παιδεία. Τι λέτε, κύριε? Έξι δις φτάσαμε και είχαμε τέσσερα. Το 19 ο προπολογισμός για την υγεία ήταν 4 δις. Και είναι 6 τώρα. Δύο δις. Την ίδια στιγμή. Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Κονόμου, όχι το 19. Και την ίδια στιγμή εκτοξεύονται τα κέρδη. 400 εκατομμύρια πάνω είναι ο προπολογισμός για την υγεία. 10 δις. Επειδή ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, τα έχω μπροστά μου τόσο έντονα. Είναι ασύλληπτα τα κέρδη των ενεργειακών κολοσσών, ασύλληπτα τα κέρδη των τραπεζών και την ίδια στιγμή καταγράφεται μείωση του πραγματικού εισοδήματος στα νοικοκυριά. Και μάλιστα μείωση του πραγματικού 30% την πενταετία αύξηση με 15% συσσωρευμένο πληθωρισμό. Σε σχέση με πέρυσι τον άνθρωπο. 30% κύριε. 3% 630 πήραμε τον κατώτατο και τον έχουμε 600. Ακούστε, και τον πήγαμε 830. Αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία. Αυτά είναι στοιχεία τα... Ακούστε, 10% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Έχει 18.500 ΑΕΠ η χώρα. Κατά άνθρωπο. Κατά πρόσωπο. Βάζετε τον πληθωρισμό. Και έχετε μιλάτε εδώ πέρα. Μην μιλάτε ταυτόχρονα παράκληση. Μην μιλάτε ταυτόχρονα. Δεν ακούτε τα ίδια τα νοικοκυριά. Λένε ότι τα μισά μας. Μην μιλάτε ταυτόχρονα παράκληση. Μα ακούστε την και θα απαντήσετε. Ελστάτ είναι, δεν είναι δικά μου. Σας παρακαλώ. Τα μισά νοικοκυριά βγάζουν το μήνα, το 32% δεν το κατακεφαλεί το μήνα και είτε βάζουν χέρι στις αποταμιεύσεις, είτε δανείζονται. Το ξέρετε ποιο είναι το κατακεφαλεί ΑΕΠ. Το ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, δεν το ακούτε από εμάς πρώτη φορά. Είσαστε ίσως πιο πλούσιοι, ο κόσμος είναι πιο φτωχός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο πλούτος που παράγεται δεν επιστρέφει σε αυτούς που τον παράγουν. Αυτό ακριβώς λέμε τόσο καιρό. Δεν κάνει σωστή ανάλυση. Το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Μιλάτε όλοι σας, κοιτάξτε, όλοι σας που είσαστε, όχι εσείς προσωπικά, εκπροσωπείτε κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο σε διάφορες δεδομένες, σε διάφορες χρονικές στιγμές. Όλοι σας μέσα στα χρόνια, λοιπόν, όλα τα κόμματα αυτά, μείωσαν τη φορολογία των μυρισμάτων των εισηγμένων. Ναι ή όχι? Ορίστε, κύριε Κτενέ. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έχει παραχθεί πλούτος. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι σε σχέση με το έτος 2007-2008, είμαστε πάνω 24,6 δις σε έσοδα από φόρους. Προφανώς αυτό εμπεριέχει και αύξηση του πλούτου, που σημαίνει και έχει μέσα και την δεκαετία των μνημονίων, που δείχνει και τη φοροεισπρακτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, αλλά και το ότι πλούτος, ξαναλέω, παραγόταν. Το θέμα είναι ότι δεν επέστρεφε σε αυτούς που τον παρήγαγαν. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των μισθών σε σχέση με το 2011 είναι κάτω 14,8%. Οι μισθοί, έτσι, έχουν μειωθεί κατά 14,8%. Δίκαιη μοιρασία του πλούτου τα επόμενα 3 χρόνια, αυτό είναι ο στόχος. Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα και έχουμε βάσιμες υποψίες, να μην πω βεβαιότητες, να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ. Γιατί πολύ απλά αυτό το σύστημα, όπως συμφωνείτε όλοι εδώ πέρα, βασίζεται στις επενδύσεις και στο ποσοστό κέρδους που φέρνουν αυτές. Το αστικό πολιτικό σύστημα τρίζει και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δεν είναι άσχετο και με την ακρίβεια που καλπάζει και με τους πολέμους στους οποίους έχουν εμπλακεί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η δικιά μας είναι από τις πρωτοπόρες και τις πιο ένθερμες σε αυτή την πραγματικά εγκληματική πολιτική απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα, και να δούμε και τι κινδύνους ανοίγονται και με τη διασύνδεση για τα κυριαρχικά δικαιώματα και της χώρας μας και της Κύπρου, και το τι σημαίνει αυτό για το Κυπριακό, γιατί όλα έχουν ανοίξει και με αυτό το καλώδιο. Ωστόσο, θέλω να πω μια κουβέντα. Πες τη δύο να κλείσουμε, παρακαλώ, έχουμε φύγει πολύ. Ο λαός μας δεν έχει τίποτα να κερδίσει με το να παρακολουθεί το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα με το ίδιο μείγμα, στην ίδια ρότα. Ούτε να ανησυχεί για το ποιος θα βγει στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον τα κόμματα αυτά είναι διακηρυγμένα υπέρ της ίδιας πολιτικής που ασκεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που εμείς λέμε στον κόσμο είναι να συμπορευτεί μαζί μας στη μόνη αντιπολίτευση από την οποία μπορεί να έχει ωφέλη, έστω μικρά, για να πολεμήσουμε ενάντια στην ακρίβεια,
ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στον πόλεμο, για μια ζωή που να πάρουμε ανάσες καταρχήν και τον καλούμε να διαβάσει το πρόγραμμά μας, την πρότασή μας για μια πραγματική διέξοδο από αυτό το πραγματικά απάνθρωπο σύστημα που υπόσχεται φτώχεια και πολέμους, ώστε πραγματικά να μπορούμε να συζητήσουμε σε άλλη βάση την επόμενη μέρα.